φωτιά σε βροχή. Αγάπη καλοκαίρινη, φινόφορο ξανά. Και η ζωή μου αδιανή. Είμαι άνθρωπος του σπιτιού και το σπίτι είναι πάντοτε, ήταν πάντοτε ο ναός της. Που αποτραβιέσαι από τα φώτα και από τις δυσκολίες και από το θόρυβο και από τη φασαρία. Το σπίτι είναι ο ναός της ηρεμίας, το ησυχαστήριο, η κρυψώνα σου. Και η ζωή μου αδιανή δεν φτιάχθηκε για μας ετούτη εποχή. 1987 ξεκινάει η αναγνωρισιμότητα γιατί πήγα στην Eurovision με τον Βασίλη Ντερτελή σαν συγκρότημα Bang με το τραγούδι Stop. Εν μία νυχτή γίναμε πολύ γνωστή σε όλο τον κόσμο στην Ελλάδα. Τα κορίτσια κλαίγανε, ουρλιάζανε κτλ. Η πιο ακραία εκδήλωση θαυμασμού από γυναίκα δεν μπορεί να υποθεί αυτή την ώρα. Από το να σε σταματάνε στον δρόμο, από το να ουρλιάζουν και να τρέχουν, από το να κλαίνε, από το να σου δίνουν δώρα, λουλούδια, στόκερς, κουδούνια, χτυπήματα. Νομίζω πως όλο αυτό το έζησα πολύ όμορφα, πολύ όχι καβαλημένα, πολύ ανθρώπινα, μου άρεσε, κολακεύτηκα, αλλά ταυτόχρονα ήταν και μέρος της δουλειάς μου. Έχει τύχει να ενδώσω σε ένα πολύ φοβερό φλερτ που μου έγινε και ήταν και λίγο παγαποντιά στη μέση, γιατί η πρόσκληση ήταν πολύ τυπική, ότι είναι από ένα περιοδικό να γίνει μια συνέντευξη και βρεθήκαμε σε ένα χώρο για συνέντευξη και τελικά εκεί μου αποκάλυψε ότι δεν ήταν αυτός ακριβώς ο λόγος. Η πρώτη μου γυναίκα εν δυνάμει ήταν η θαυμάστριά μου, γιατί με ήξερε, ήμουνα top τη δεκαετία 90 στη μουσική, οπότε ήξερε με ποιον ερχόταν, δεν πήγε με κάποιον άλλο που τον γνώρισε ένα πάρτι. Ναι, αλλά προέκυψε δεκαετής γάμος, οπότε. Ο νέος είναι ωραίος, μα πάντα ευτυχώς, ο παλιός είναι αλλιώς. Ο γιος μου πια είναι 20, φοιτητής. Οικονομικά και ναυτιλιακά στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στοιχείο, η κόρη 14 στην τρίτη γυμνασίου. Σίγουρα ένας χωρισμός επηρεάζει τα παιδιά. Το θέμα είναι τι κάνεις σε όλη την πορεία αυτών των ετών, μέχρι και πολύ μετά, στο να μπει σε ένα κουτάκι αυτό το πράγμα. Η μικρή ήταν πάρα πολύ μωρό, ο γιος μου ήταν 10 ετών. Δεν μέναμε στο ίδιο σπίτι, αλλά έμενα στα 3 λεπτά μακριά και ποτέ δεν χάθηκα από τη ζωή. Δεν έγινα ο μπαμπάς του Σαββατοκύριακο. Τώρα έχω γίνει, γιατί η κόρη μου μένει μακριά, ο γιος μου στο νησί. Ο Τίτος, ο γιος μου, σε κάποιες κομβικές στιγμές της προσωπικής του ζωής, ναι, με έχει συμβουλευτεί. Είναι πολύ όμορφη στιγμή που λέει μπαμπά, θέλω να σου πω κάτι, και κάθεσαι μπαμπάς και γιος και ακούς το μικρό σου γιο να σου λέει πράγματα που έχεις βιώσει πριν πολλά χρόνια. Η κόρη μου είναι πιο γλυκιά. Μου έχει πει, ξέρω εγώ, τι όμορφος που είσαι σήμερα, μπαμπά, τι ωραία που ντύθηκες, κούκλο σήμερα, σου πάνε τα γεννάκια, όχι, δεν σου πάει το αξί. Ανάλογα τη φάση, δηλαδή, πάση περιπτώσει, μου λέει. Κάποιο καλοκαίρι τυχερό αστέρι μου δείχνει τον παραδείσο. Ποτέ δεν ήμουν ένας μοναχικός τύπος. Πάντοτε ήθελα να μοιράζομαι τη ζωή μου. Δεν έχω τόσο πολλά κεφάλαια που να ξεχωρίζω. Το κάθε πράγμα που έγινε, τη στιγμή που έγινε, έγινε για κάποιο λόγο και έγινε με όλη μου την καρδιά. Δεν έγινε ποτέ κάτι από συνοικέσιο, ούτε από προξενιό. Επειδή ήμασταν πάρα πολύ νέοι και πολύ μικροί, αυτό που έμεινε, είναι το πιο ίσως έντονο από το παρελθόν, είναι η σχέση μου και ο δεσμός μου με την Ναταλία Γερμανού. Στο ενδεχόμενο ενός ακόμη γάμου, θα είσαι θετικός? Έχω μάθει να μην λέω ποτέ. Είναι μια δύσκολη απόφαση για μένα, το ένα ακόμα παιδί, αλλά δεν θα το βλέπω δύσκολο, αλλά δεν το αποκλείω. Γιορτάζω, ακούτε που το φωνάζω, θα διασκεδάσω. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά από μερικά χρόνια? Όμορφο, γοητευτικό, με άσπρα μαλλιά. Τα μαλλιά μου δεν τα βάφω, γιατί με ρωτάνε πάρα πολύ. Ό,τι άσπρο βλέπετε, αυτό είναι. Γιορτάζω, τις έννοιες την άκρη μάζω, θα διασκεδάζω ως το πρωί.